Γάτες, όμορφες, χαριτωμένες. Αλλά πώς είναι να ζεις πραγματικά με γάτες? Εκεί που διαβάζεις κάτι, θα έρθει και θα κάτσει επάνω. Θα βάλει τον ποπό της πάνω σε αυτό που διαβάζεις. Δεν θα κουνηθεί. Ό,τι κι αν κάνεις. Λες, δεν πειράζει. Πάω να δω τηλεόραση. Όχι. Τότε θα σου έρθει γουργουρίζοντας και θα σε ζυμώσει. Θα σου μπήξει τα νύχια της, όχι μέσα στο δέρμα, αλλά μέσα στην ψυχή. Και φυσικά, αυτό το πλάσμα που μπορεί να κοιμάται όλη μέρα, θα καταφέρει να σε ξυπνήσει στις 3 η ώρα το βράδυ, γιατί είπε να τρέξεις όλο το σπίτι ή να ξύσει τα νύχια της κάτω από το κρεβάτι που κοιμάσαι. Τις αγαπάμε. Τις μισούμε. Αγαπάμε να τις μισούμε. Α, δεν σας ρώτησα. Σας αρέσουν τα παπλώματα κουίλ? Σας αρέσουν και οι γάτες? Τέλεια! Τότε αυτό είναι το παιχνίδι σας. Στο Κάλικο Σπιτόγατος προσπαθείτε να ράψετε τα πιο άνετα και πολύχρωμα παπλώματα quilt για να προσεγγίσετε χαδιάρικες γατούλες. Έχετε μπαλώματα που μπορείτε να γεμίσετε το πάπλωμά σας σύμφωνα με τα πλακίδια στόχων. Άλλες φορές σύμφωνα με τα χρώματα και άλλες σύμφωνα με τα μοτίβα. Αν τα καταφέρετε και τα δύο, περισσότερη πόντι. Αν όχι, τίποτα. Απολύτως. Βέβαια, αν ράψετε τα σωστά σχήματα και μοτίβα, μπορεί να έρθει να ξαπλώσει μία γατούλα πάνω στο παπλωμά σας, δίνοντάς σας έτσι πόντους. Όπως και στην περίπτωση που ράψετε οι ίδια χρώματα στη σειρά, θα πάρετε κουμπιά. Όλα δίνουν πόντους και στο τέλος, αυτός που έχει τους περισσότερους δεν κερδίζει απλά. Ανακηρύσσεται αρχιράφτης. Θα πρέπει να φωτογραφηθεί με δόξα και τιμές και φυσικά να μοιραστείτε τη φωτογραφία στα social media. Βεβαίως σε αυτό το παιχνίδι έχουμε και παραλλαγές. Είτε για την οικογένεια, είτε για δύο παίκτες, αλλά ακόμη και για έναν. Στις οδηγίες θα βρείτε σενάρια. Μπορείτε να καταγράφετε τα επιτεύγματά σας και στο τέλος να χαλαρώσετε διαβάζοντας τα βιογραφικά των γατών που θα σας συντροφεύουν στα παιχνίδια σας. Ευτυχώς οι συγκεκριμένες είναι πολύ μακριά για να σας γρατζουνίσουν.